σήμερα 18 Σεπτέμβρη συμπληρώνονται 6 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τάγμα εφόδου της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής λίγα μέτρα από το χώρο που βρισκόμαστε. Η δολοφονία αυτή πραγματοποιήθηκε λίγες μόλις μέρες μετά τη δολοφονική ενέδρα που έστησαν οι φασίστες σε συναδέλφους μας συνδικαλιστές, κομμουνιστές της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης Περάματος και αφού είχαν δοκιμάσει τη δολοφονική τους δράση σε μετανάστες εργάτες, σε νέους ανθρώπους όλο το προηγούμενο διάστημα. Έχει ιδιαίτερη σημασία για μας κάθε χρόνο, αλλά και στην καθημερινή μας δράση να μένει ζωντανή η μνήμη από εκείνες τις μέρες, σαν την κορύφωση από την πλευρά της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης στην προσπάθεια που έκανε τότε να τρομοκρατήσει, να φοβήσει κάθε έναν και μία από εμάς που προσπαθούμε να δώσουμε τη μάχη για την καλυτέρευση της ζωής των εργαζομένων και του λαού. Πρέπει να θυμόμαστε εκείνες τις μέρες για το πού μπορούν να φτάσουν όλοι αυτοί που στήριξαν, τάισαν και ταΐζουν τους φασίστες, για το τι εγκλήματα είναι έτοιμοι να κάνουν προκειμένου να έχουν έναν κόσμο τρομοκρατημένο, φοβισμένο, έτοιμο να δεχτεί να χειροτερεύουν καθημερινά οι συνθήκες της ζωής του προς όφελος των κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων. Η σημερινή μας συγκέντρωση, όπως και όσες έχουμε οργανώσει μέχρι τώρα, δεν είναι ένα μνημόσυνο, είναι ένα κάλεσμα από την πλευρά των οργανωμένων δυνάμεων του ταξικού κινήματος σε εδρύγωση, σε επαγρύπνηση απέναντι στις επιθέσεις που δεχόμαστε καθημερινά. Δεν χωράει σε κανένα μας ο εφησυχασμός από το γεγονός ότι το ναζιστικό μόρφωμα κάτω από τη δράση του ταξικού κινήματος βρέθηκε εκτός Βουλής στις τελευταίες εκλογές. Ήταν τεράστια η συμβολή μας, όλων εμάς, με τη στάση που κρατήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, ώστε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων της να πάψουν να τη στηρίζουν. Το κάλεσμά μας από την αρχή για καμία ανοχή απέναντί τους, η συνεχής παρουσία μας με συγκεντρώσεις και κάθε μορφής δράση όπου εμφανίζονταν να αρχίσουν το δηλητήριό τους, βοήθησαν στο μέγιστο ώστε σήμερα να είναι καταδικασμένοι στο μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων και του λαού. Καλούμε καθένα να σκεφτεί σε τι φάση θα βρισκόμασταν τώρα αν είχαμε κρατήσει τη στάση ανοχής που κράτησαν μια σειρά άλλες πολιτικές και συνδικαλιστικές δυνάμεις. Από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ που φωτογραφιζόταν μαζί με τους βουλευτές Χρυσής Αυγής, που στο όνομα μιας δίκαιης δίκης που βρίσκεται στον πέμπτο χρόνο με τεράστιες ευθύνες και της προηγούμενης κυβέρνησης, που στο όνομα της ίσης προβολής δεν αρνήθηκαν σε μια σειρά περιπτώσεις να παραχωρήσουν χώρους και προβολή στα φασιστοειδή σε κάθε ευκαιρία μέχρι και τις τελευταίες εκλογές. Ας σκεφτούμε τη στάση που κράτησε και κρατάει η Νέα Δημοκρατία και πριν σαν αντιπολίτευση, αλλά και τώρα σαν κυβέρνηση. Από τη μία μεν καταδικάζει τις πρακτικές και τις μεθόδους της Χρυσής Αυγής και από την άλλη υιοθετεί σε μια σειρά ζητήματα τις θέσεις που έχει, ξεκινώντας το τελευταίο διάστημα από την κοινή κάθοδο στα συλλαλητήρια για το λεγόμενο Μακεδονικό, που χέρι-χέρι με τους Χρυσαυγίτες κατέβαιναν στις πλατείες, μέχρι τα ζητήματα της μεταναστευτικής πολιτικής, την ενίσχυση του δόγματος νόμος και τάξης, την ένταση καταστολής και μια σειρά άλλα ζητήματα. Το συμπέρασμα που βγάζουμε για μία ακόμη φορά είναι ότι το δυνάμωμα της επίθεσης απέναντι στα λαϊκά δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας, η όξυνση της εκμετάλλευσης στη δουλειά, η εργοδοτική τρομοκρατία είναι ένα και το αυτό με τον φασισμό. Η ναζιστική Χρυσή Αυγή, τα υπολείμματά της, τα όποια νέα φασιστικά μορφώματα δημιουργηθούν, θα έχουν ως στόχο την υπεράσπιση του κεφαλαίου το χτύπημα του εργατικού κινήματος. Έτσι θα αναλαμβάνουν πάντα την πιο βρώμικη δουλειά ενάντια στο εργατικό λαϊκό κίνημα, ενάντια στα εργατικά λαϊκά δικαιώματα και κατακτήσεις, ορθώνοντας τείχος προστασίας για τα κέρδη των αυθεντικών τους. Σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παίρνοντας τη σκυτάλη από την αντιλαϊκή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, κλιμακώνει την επίθεση στα εργατικά λαϊκά στρώματα, έτσι ώστε να διευκολύνονται ακόμα περισσότερο οι όροι για να κερδοφορεί το κεφάλαιο με τα χαμηλά μεροκάματα, το χτύπημα των συλλογικών συμβάσεων, την έλλειψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, το κόψιμο κοινωνικών δικαιωμάτων, τη φορολογία, την ακρίβεια, όπως παραδείγματος χάρη με τις τελευταίες αυξήσεις στη ΔΕΗ, που είναι μια όψη της επίθεσης. Ταυτόχρονα κλιμακώνει τη συμμετοχή της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, τις επόμενες μέρες, αρχές Οκτώβρη, να έρχεται στη χώρα μας για την ανανέωση και την επέκταση της συμφωνίας για τις βάσεις του ΝΑΤΟ. Σε
σε συνθήκες που οι ανταγωνισμοί μεγαλώνουν, το κεφάλαιο θέλει το εργατικό λαϊκό κίνημα να είναι στο γύψο. Αυτό εξυπηρετεί και η διάταξη που φέρνει η Νέα Δημοκρατία για το ηλεκτρονικό φακέλωμα των εργαζομένων, έτσι ώστε να αποτρέπει αγώνες και κινητοποιήσεις που θα γεννάει εκ των πραγμάτων η βάρβαρη αντιλαϊκή τους πολιτική. Δεν φτάνει για την εργοδοσία, δεν είναι αρκετός ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ που δυσκολεύει την πραγματοποίηση της απεργίας, ούτε θα αρκεθεί στο νομοθέτημα που φέρνει η Νέα Δημοκρατία. Ξέρουν καλά ότι οι υπάλληλοι των αποφασισμένων εργατών δεν μπορούν να την αποτρέψουν με τα χαρτιά, γι' αυτό και έχουν ανάγκη εγκληματικές ομάδες σαν τη Χρυσή Αυγή που θα απλώνουν το χέρι τους, που θα απλώνουν το βίο χέρι του κεφαλαίου σε κάθε χώρο δουλειάς. Έχουμε την πείρα αρκετή από το δουλεμπορικό της Χρυσής Αυγής στην αυτοδιοσκευαστική ζώνη και την προσπάθεια στο πλευρό των εργολάβων να μην εφαρμοστεί η κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας που υπέγραψε το Συνδικάτο Μετάλλου στη ζώνη μετά από ένα 9-μήνο αγώνα πριν 2 χρόνια. Αποδεικνύεται ακόμα και από τις τελευταίες τους καταθέσεις τις προηγούμενες μέρες στη δίκη η σχέση που είχαμε με τους εργολάβους και τους εφοπλιστές, όλα δηλαδή όσα καταγγέλαμε και ξέραμε από την πρώτη στιγμή. Έχουμε πείρα από τις άπειρες παρεμβάσεις των χρυσαυγητών βουλευτών υπέρ του κεφαλαίου για τη φοροασυλία και την ενίσχυση της κερδοφορίας του, αλλά και το ότι βγάζουν σπηριά σε κάθε διεκδίκηση των εργατών του λαού της νεολαίας. Ξέρουν πολύ καλά ότι δεν θα μπορούν να περνούν τόσο εύκολα οι σχεδιασμοί τους και παίρνουν συνεχώς τα μέτρα τους. Καλούμε συναδέλφους και συνάδελφοι και από τη σημερινή μας συγκέντρωση εδώ στην Αμφιάλη στη μάχη για την επιτυχία της απεργίας και της απεργιακής συγκέντρωσης στον Πειραιά 3/24 του Σεπτέμβρη. Καλούμε σε κλιμάκωση στο επόμενο διάστημα απέναντι στην προσπάθεια της κυβέρνησης να βάλει χέρι στα ταξικά σωματεία. Δηλώνουμε και από εδώ ξεκάθαρα ότι θα λειτουργούμε τα σωματεία μας μόνο με βάση το καταστατικό που έχει φτιαχτεί και έχει αποφασιστεί από τις μαζικές διαδικασίες των μελών μας και αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε μέχρι τέλους. Σε καμία περίπτωση δεν θα δώσουμε στην κυβέρνηση και την εργοδοσία τα κλειδιά των σωματείων μας. Ο μόνος δρόμος που έχουμε είναι η οργάνωση της πάλης με τα σωματεία μας στους τόπους δουλειάς, στους κλάδους και τα δικαιώματά μας με επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες μας κόντρα σε ό,τι μας επιφυλάσσει η κυβέρνηση, το κεφάλαιο, τον ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν εφησυχάζουμε την πάλη μας απέναντι στο φασισμό. Απομονώνουμε τους φασίστες όπου και με όποιο τρόπο, με όποια ετικέτα κάνουν την εμφάνισή τους το επόμενο διάστημα. Και στοχεύουμε κυρίως αυτούς για τους οποίους δουλεύουν. Τους βιομήχανους, τους εφοπλιστές, τους μεγαλοεργολάβους, τους μεγαλεπαίρους, τους τραπεζίτες και τα λοιπά παράστατα της κοινωνίας. Καταδικάζουμε τον αντικομμουνισμό που είναι το λείπασμα για να ανδρώνει το φασισμός. Οι κυβερνήσεις έχουν βαρύτητα τις ευθύνες για την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της δίκης. Απαιτούμε άμεσα να ολοκληρωθεί η δίκη, να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι δολοφόνοι. Καταγγέλνουμε και σε αυτή την ευκαιρία τον ποινικό κώδικα που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και που ρίχνει στα μαλακά ήδη, ξεκινώντας από τις προηγούμενες μέρες, κλιματίες Χρυσής Αυγής. Απαιτούμε να τιμωρηθούν οι ναζί εγκληματίες και δρασίδηλοι της Χρυσής Αυγής, 6 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και το τάγμα εφόδου της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης, παραμένουν ατιμόρυτοι και οι δολοφόνοι κυκλοφορούν ελεύθεροι.